σχετικά με την πρόταση που έχουμε ανακοινώσει και σε προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήταν υπό επεξεργασία την πρόταση για το πράσινο υδρογόνο με την επωνυμία White Dragon, λευκός δράκος, η οποία έχει υποβληθεί την περασμένη εβδομάδα από την τεχνική ομάδα εργασίας που είχε αναλάβει αυτή την υποχρέωση για λογαριασμό πλέον των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα του Λευκού Δράκου. Έχει κατατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης του Εθνικού Σκέλους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος των γνωστών IPCEI και ζήτησα σήμερα να είναι και ο κύριος Ντάβος, ο οποίος είναι μέλος της ομάδος αυτής που εκπώνησε την πρόταση του Λευκού Δράκου και αν θα ήθελε και το Σώμα, μια μικρή ενημέρωση, σύντομη ενημέρωση σήμερα από τον κύριο Ντάβο και να δεσμευτούμε, αν το θέλετε κι εσείς, σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων όλων των εταιριών που συμμετέχουν σε αυτό το πολύ έτσι, εντυπωσιακά πράγματι σχήμα και την πρόταση του Λευκού Δράκου να το παρουσιάσουμε σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ξεκάθαρη. Προς τους πολίτες διαβεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται να στηθεί φωτοβολταϊκό. Εμείς θα αντιδράσουμε, όπως επίσης έχουμε απαιτήσει να γίνει το χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές που να προβλέπει μία κανονική διάταξη αυτής της τεχνολογίας που τη θέλουμε, όχι όμως με τόσο άναρχο και ακανόνιστο τρόπο. Αυτή η τεχνολογία θα λύσει προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς θέλουμε να γίνουμε η πιο πράσινη περιφέρεια στην Ελλάδα και από τις πιο πράσινες περιφέρειες στην Ευρώπη. Θέλουμε να ενσωματώσουμε όχι μόνο τη χρήση, αλλά και την τεχνολογία και την τεχνογνωσία με όλη την αλυσίδα αξιών των παραγόγων αυτής της πράσινης ενέργειας, μέρος της οποίας είναι και το υδρογόνο, που φαίνεται ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Οπότε προσπαθούμε να πείσουμε και σιγά σιγά αυτό γίνεται ότι η νοικοκυροσύνη, η ευταξία και η καλή οργάνωση στο τεράστιο αυτό κεφάλαιο για τη χώρα και για τη Δυτική Μακεδονία είναι αναγκαία προϋπόθεση για να στεφθεί με επιτυχία και το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει από επενδυτές στον κλάδο αυτό, αλλά πολύ περισσότερο τα ωφέλη που προσδοκούμε για την τοπική κοινωνία να είναι τόσα ώστε να μπορέσει να αποτελέσει μέρος της λύσης ή ακόμα και τη λύση της μετάβασης. Αυτό λοιπόν το διασφαλίζουμε ως Περιφερειακή Αρχή και θα ήθελα να διαβεβαιώσω και τους συναδέλφους αλλά και τους συμπολίτες μας ότι κάνουμε όλες τις απαραίτητες και πολιτικές παρεμβάσεις αλλά και τις νομικές ενέργειες γιατί ακριβώς τα λόγια μας συμβαδίζουν με τις πράξεις μας. Κύριε Πρόεδρε, ξεκάθαρα τα μηνύματα, οπότε εδώ θα είμαστε. Και εφόσον υπάρχει σύμπλευση σε αυτά τα θέματα, ορίστε λοιπόν μαζί ό,τι χρειαστεί να το κάνουμε μέχρι τέλους. Γι' αυτό λέμε. Ωραία. Μαζί είμαστε σε αυτό το θέμα, αλλά βλέπω ότι μας εμπέζει το Υπουργείο, Γιώργο. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Άντε να δούμε. Μαζί. Σας ευχαριστώ μαζί. Πολύ. Μαζί. Να ακούσουμε τον κύριο Ντάβο, παρακαλώ. Καταρχήν να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, στις 5 Μαΐου, κατατέθηκε ουσιαστικά η πρόταση για τον Λευκό Δράκο, για τον White Dragon, από ένα consortium εταιριών, το οποίο έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Η πρόταση αφορά την πρόσκληση που έχει βγάλει το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι μη δεσμευτική για τα μεγάλα σημαντικά έργα IPCI, Important Projects of Common European Interest, και θα γίνει πρώτη αξιολόγηση στο επόμενο διάστημα εδώ πέρα από την ελληνική κυβέρνηση και αμέσως μετά οι προτάσεις όλες θα μεταβούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου θα αξιολογηθούν και θα ενοποιηθούν ώστε να γίνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση με υποέργα από κάτω σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα αφορά τεχνολογίες υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κατατέθηκε αυτή η πρόταση του Λευκού Δράκου που αφορά ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του υδρογόνου. Θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι ηλεκτρόλυσης το οποίο θα παίρνει ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως η πολυματική, και το οποίο θα παράγει πράσινο υδρογόνο, το οποίο στη συνέχεια θα αποθηκεύεται και θα χρησιμοποιείται. Αρχικά θα αποθηκεύεται στους αγωγούς φυσικού αερίου και θα γίνεται blending σε αυτούς που θα έρθουν στη Δυτική Μακεδονία και αργότερα θα δημιουργηθούν και ειδικοί αγωγοί που θα είναι αποκλειστικά για υδρογόνο, έτσι ώστε να έχουμε τη μετάβαση
από το blending υδρογόνο μαζί με φυσικό αέριο στο καθαρό υδρογόνο.